χαροποίησα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέν τον αυτόν δια της ευλογίας ότι εσύ ή ο Θεός ο Πτρωτής του κόσμου. Έχουμε δύο περιπτώσεις. Μία μου κατέβηκε ο Θεός και μία μου ανελήφθηκε ο Θεός. Κατέβηκε ο Θεός στο όρο Σινά. Υπάρχει πολλά έτη να μας ευλογεί. Μάλιστα. Αυτό είναι. Όχι χρόνια πολλά για να ζήσει. Χρόνια πολλά να είναι να ευλογεί τα παιδιά του Θεού. Μάλιστα. Διότι τα έδωκε όλα ο Θεός στους μαθητάς του. Δεν αφήκε τίποτε. Όλα τα έδωκε. Με έστειλε ο πατέρας μου εμένα, λέει, εγώ σας στέλνω εσάς να φύγετε να πάτε στον κόσμο να κηρύξετε τα λόγια μου. Αυτός λοιπόν, ο Θεός κατέβηκε στο όρος που ήταν ο Μωυσής επί 40 ημέρες και εσύε το λέγει το όρος από το σεισμό, από τις βροντές και από τον καπνό του εξήρχετου. Δηλαδή η παρουσία του Θεού ήταν τρομερή, φοβερή η παρουσία του Θεού. Και εκεί ο Παναγαθός Θεός κατέβηκε, αλλά δεν εφανερώθηκε στον Μωυσή. Μόνο του είπε, θα περάσω εγώ και εσύ θα δεις λίγο την πλάτη μου, λέει. Διότι αν με δεις δεν θα ζήσεις. Και έμεινε επί 40 ημέρες ο Μωυσής πάνω στο σαραντάριον όρος και εκεί μέσα στον καπνό και στο σεισμό και στις βροντές και στις αστραπές και στους καπνούς έφυγε από το όρος και κατέβηκε με 10 εντολές στα χέρια. Σκεφτείτε όμως για μια στιγμή εκείνος ο κόσμος όταν έβλεπε όλα αυτά επειδή τα έβλεπε, δεν συνήλθε, δεν είπε εδώ είναι ο Θεός. Και ποιος Θεός, εκείνος που τους έβγαλε από τον Φαραώ με πληγές και με θαύμα, το οποίο δεν ξανάγινε, ούτε θα ξαναγίνει. Άνοιξαν τη θάλασσα και πέρασαν από μέσα, λέει, χωρίς να βραχούν τα πόδια τους. Δηλαδή, βρέθηκε οπιθμένα στις θαλάσσες. Φανταστείτε τώρα τα νερά να είναι τόση πόγκος νερού και ποιος τα κρατούσε, μόνο η χάρη του Θεού. Και όταν διέταξε ο Θεός, ηνώθησαν αυτά τα νερά και έπνιξε τον Φαραώ και τα άρματα αυτού μέσα στη θάλασσα. Αυτό το θαύμα το οποίο είδα, αυτοί έπρεπε να έχουν τόση χάρη, να έχουν τόσο φόβο μέσα τους, ούτως ώστε ο Μωυσής που κατέβηκε από το όρος να τους έβρει να προσεύχονται. Αντί να προσεύχονται, τι έκαναν. Τον είδαν ότι έμεινε 40 μέρες εκεί και δεν εμφάνηκε και κάνανε ένα βόδι χρυσό και το προσκυνούσαν. Μόλις κατέβηκε ο Μωυσής από το όρος και είδε αυτήν την αχαριστία, πέταξαν τις πλάκες, εσπάσανε και μετά ξανανέβηκε πάλι στο όρος πάνω και έμειναν άλλες τόσες μέρες για να πάρει πάλι τον νόμο του Θεού. Εδώ τονίζω και λέγω τι έχει αυτός ο κόσμος. Τόσα λέγονται, τόσα βλέπουν, τόσα πράττουν και δεν συνετίζονται, δεν έρχονται εις μετάνοια ο κόσμος. Η κατάβαση λοιπόν είναι στο όρος Σινά. Τώρα πάμε σε ένα άλλο όρος για να δούμε τον Κύριό μας να φεύγει πλέον. Στο όρος των Ελαιών. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε το όρος των Ελαιών δεν είναι όρος Ελαιών πλέον. Αλλά έκτισαν πανύψηλα κτίρια οι Εβραίοι και εξαφάνισαν τον τόπο εκείνο νομίζοντας ότι θα εξαφανίσουν και τον πλάνο που εσταυρώσανε.
και περιμένουν τον Μεσσία να έρθει, δηλαδή τον Αντιχρίστο. Εκείνος ο κόσμος και εκείνα τα κτίρια και εκείνα τα πάντα τα οποία έχουν βάλει πάνω στο όρος των ελαιών θα εξαφανιστούν και θα παρουσιαστεί το όρος των ελαιών που ανελήφθηκε ο Κύριος μας. Διότι από το όρος των ελαιών θα φύγει, αλλά εις το όρος των ελαιών θα έρθει. Διότι όταν ανέβηκε ο Κύριος μας, όταν τους εχαιρέτησε και άρχισε να ανεβαίνει, παρουσιάστησαν δύο άνδρες, λέγει. Δεν μας λέγει ποιήσανε. Μετεμορφώθησαν όμως δύο άγγελοι και από τα χερουβίμ, όχι από τα σεραφίμ, από τα χερουβίμ, διότι είναι γεμάτα σοφία αυτά το τάγμα. Και γι' αυτό ο Κύριος μας φανέρωσε με αυτούς τους δύο αγγέλους από τα χερουβίμ, δύο άνδρες, λέγει, οι οποίοι έβλεπαν τους μαθητάς να βλέπουν τον Κύριο να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει και άρχισαν να μιλούν στους μαθητάς. Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε βλέποντες εις τον ουρανό? Κατά τον ίδιον τρόπο που ανέβηκε πάνω σε νεφέλες, διότι νεφέλες σχημάτισαν πάλι τα χερουβίμ, νέφη φοβερά και τρομερά με φόβο ήσαν εκείνα τα νέφη και πάνω σε εκείνα τα νέφη ανέβηκε ο Κύριός μας και χάθηκε. Και οι δύο εκείνοι άγγελοι οι οποίοι ήσαν σαν άνδρες αποκαλύπτουν στους μαθητάς και τους λέγουν κατά τον ίδιο τρόπο που τον είδατε και ανέβηκε, κατά τον ίδιο τρόπο θα τον δείτε να κατέβει. Αλλά τώρα ανέβηκε, λέγει, προς τον πατέρα του. Να βλέπετε έναν βασιλιά ο οποίος πηγαίνει σε ένα τόπο, εκτελεί το σχέδιό του και έπειτα έρχεται και μπαίνει στο παλάτι. Τώρα ο Κύριος μας φεύγει από τον κόσμο και ανεβαίνει, 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 δια να καθίσει στα δεξιά του πατρός του, λέει. Από εκεί που έφυγε, έφυγε ως Θεός και επέστρεψε ως άνθρωπος Θεός, διότι όταν αναστήθηκε δεν αφήκε το ανθρώπινο σώμα μέσα στον τάφο. Επήρε μαζί του το σώμα του και ανέβηκε στον ουρανό και αυτό σημαίνει ότι όλους εμάς που είμεθα άνθρωποι όπως ήταν εκείνος, θα μας ανεβάσει κατά τον ίδιο τρόπο και να μας βάλει κοντά του στη Βασιλεία του την Επουράνιο. Δι' αυτό ανέβηκε με το σώμα του στον πατέρα του. Και όταν ανέβηκε, οι άγγελοι ήρθαν να απορούν. Ποιος είναι αυτός που μπαίνει εδώ σε αυτό το μέρος με ανθρώπινο σώμα? Αλλά δεν είναι μόνο ότι ήταν το ανθρώπινο σώμα, ήταν με τα αίματα. Και έλεγαν ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι βουτυγμένος στα αίματα και έρχεται εδώ. Πώς μπαίνει εδώ με αυτήν την πληγή πάνω. Είς πληγωμένος. Πληγωμένος. Και ανέβηκε ο Θεός με την πληγή εκείνη και κάθισε κοντά στον πατέρα του και έμεινε εκστατική η άγγελη, λέγει, επάρατε τα στήρας ήμουν, λέγει, ανοίξετε τα στήρας, λέγει, γιατί έρχεται ο βασιλεύς της δόξης. Ποιος είναι αυτός ο βασιλεύς της δόξης? Κύριος δυνατός εν πολέμου, λέγει. Αυτός ο οποίος είναι τρομερός στους πολέμους. Και λέμε ότι θέλουμε καμιά φορά να υπερασπιστούμε και πάμε στους ανθρώπους να μας υπερασπίσουν. Ο Θεός όταν είναι μαζί μας δεν θέλουμε κανένα. Εκείνος είναι που νικά, δεν νικούμε εμείς. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης, εμείς δε εν ονόματι Κυρίου του Θεού μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί όλοι έρχονται, λέγει, με τα άρματα και με τις μάχες και με τα αεροπλάνα και με τα πλοία και με τους πυράβλους τους και με τα μπαρτά. Εμείς δεν έχουμε τέτοια, λέγει, έχουμε τον Κύριο και Θεό μας. Εμείς νικούμε, λέγει, και όχι αυτό. Είναι φοβερό εκείνο το δράμα το οποίο υποφέραμε εμείς στην Κύπρο. 40.000 στρατιώτες με όλα τα
μέσα της πολεμικής μηχανής, με τα ελικόπτερα, με τα αεροπλάνα, με τα τάγκς, με τα οτιδήποτε, με τα πλοία, και κρατούσαν ένα νησί σαν το δαχτυλίδι και ήταν γύρω-γύρω και δεν μπορούσε κανείς ούτε να μπει ούτε να βγει. Και ήρθε η ώρα που 40.000 στρατός με 40 άτομα ξεκινήσαμε και καταντροπιάσαμε μια αυτοκρατορία ολόκληρη. Δεν είναι αυτό το θαύμα του Κυρίου μας, δεν είναι αυτό ότι η Παναγία μας είναι κοντά μας και μας βοηθά και μας βοήθησε τότε με τους Γερμανούς, με τους Ιταλούς η Παναγία μας. Έκανε τόσα θαύματα η Παναγία μας. Έτρεχε ο κόσμος όλος στις εκκλησίες να παρακαλέσει τον Θεό, να παρακαλέσει την Παναγία μας. Και η Παναγία μας δεν μας αρνήθηκε, παρόλο που αυτό το έθνος που λέγεται Ελλάδα ξέχασε όλα αυτά και βλασφημεί την Παναγία μας μέρα νύχτα. Τώρα τι θα κάνει, τι θα γίνει, κάνουμε, πώς έχουμε φτάσει, τι θα γίνει. Πού βρισκόμαστε. Να μας λυπηθεί η Παναγία μας και πάλι, παρόλο ότι την υβρίζουμε, παρόλο ότι την βλασφημούμε. Να μας λυπηθεί γιατί αυτά τα έθνη το βάλανε πείσμα να εξαφανίσουν την Ελλάδα. Το βάλανε πείσμα και βλέπετε ότι παρασύρουν να πουλήσουν, να πουλήσουν όλα τα καλά τα οποία έχει η Ελλάδα να μας δώσουν χρήμα. Και εδώ έρχονταν οι Πέρσες. Ναι. Θα βγούμε, γέροντα, ποτέ από αυτό το αδίωξενο. Θα βγούμε, παιδάκι μου, γιατί η Ελλάδα έχει ένα καλό. Στη δυσκολία ενώνεται. Σήμερα θα έχει, λέει, πανελλαδική συγκέντρωση. Σήμερα θα... Θα τα ακούσουμε αυτή. Να μην γίνουν κυβερνάδια όμως σήμερα. Δεν γίνουν ειρηνικά θα είναι. Δεν το ξέρεις. Εάν μείνουμε μονιασμένοι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν χωριστούμε θα μας... Και έχουν βάλει όλο με εμάς τους μικρούς που έχουν μια συνταξούλα. Που δεν έχουμε τίποτα. Όλο με εμάς τα έχουν βάλει. Το είπε ο Θεός μας. Έστε... μισούμεν υπό πάντων των εθνών δια το όνομα. Τώρα κλείνουν τα σχολεία, κλείνουν τα νοσοκομεία, δεν αφήνουν τίποτε να λειτουργήσει σωστά. Τίποτε, παιδάκι μου. Η μανία τους είναι να εξαφανίσουν την Ελλάδα. Τι είναι, την Ορθοδοξία. Την Ορθοδοξία. Γι' αυτό εκείνος ο διάβολο άνθρωπος που λέγεται Kissinger. Σήμερα η άκουσα πρωί-πρωί που διαβάζανε τις εφημερίδες και το είπε ο ανταποκριτής από την Αμερική στο Μέγκα ότι ήταν καλεσμένος σε ένα ελληνικό γλέντι. Και το μυαλό του λέει είναι γεράκι ακόμη, παρόλο ότι είναι μεγάλος στην ηλικία. Παιδάκι μου αυτός δεν έβαλε τους Τούρκους στην Κύπρο. Ναι. Και είχε πει να χτυπήσουν την Ελλάδα στη θρησκεία της και στον πολιτισμό της. Και στη γλώσσα της. Αυτός είπε ότι όταν κατήρχε το Πανηγύρι μας από το Άγιο Όρος στο ναό των Αθηνών, ο κόσμος ήταν μέχρι που είναι ο βασιλικός κήπος εκεί, πίσω σειρά και κατεβαίναν να πάνε να προσκυνήσουν την Παναγία μας. Όλα αυτά τα είδαν αυτοί. Σου λέει τους ο λαός. Δεν νίκεται εύκολα. Όταν είχαν φέρει την Αγία Ζώνη, είχα πάει και εγώ με τις ώρες. Με τις ώρες. Περίμενα όρθια. Με τις ώρες. Τη Μητρόπολη. Με τις ώρες. Με είχαν χάσει από το σπίτι. Αλλά ο κόσμος, εκεί. Γι' αυτό, επειδή τα παρακολουθούν όλα, είπε αυτός ο διαβολάνθρωπος που λέγεται εκεί συγκαιρότη, ένα έθνος για να το αφανίσουμε χρειάζονται τρεις τρόποι, λέει. Ο πρώτος τρόπος είναι να εξαφανίσουμε την ιστορία. Την ιστορία. Να μην θυμούνται τίποτα από τα παλιά. Ναι. Γιατί δεν έχουμε εδώ. Κατέβαιναν οι Πέρσες κάθοδο στον Πυρίο και ζητούσαν γη και νερό. Γη και νερό. Και έλεγε ο Λεωνίδας, του λένε αρχηγέ, αν του δίνει χιλιάδες. Από το ένα τόξο θα κάνουν σκιά.
Λέγε καλύτερα να πολεμούν κάτω από τη σκιά. Και πολέμησαν και αν δεν βρέθουν τον οι προδότες. Ο εφιάλτης. Μάλιστα. Αν δεν βρεθόντουσαν οι προδότες, δεν θα υπήρχε ούτε ένας Πέρσης. Το λοιπόν, να φύγει λέγει η ιστορία. Ιστορία, δεύτερο, θρησκεία, πολιτισμός. Δεύτερο. Γλώσσα. Πρέπει να φύγει η γλώσσα λέει. Γλώσσα. Και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή. Όλα ξενόγλωσσα. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτή που είναι στην Υπουργός Παιδείας. Έδωσε να γράφουν τα παιδιά με χαρακτήρες αγγλικούς οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Οτιδήποτε με χαρακτήρες αγγλικούς. Δηλαδή να φύγει το αλφάβητο το ελληνικό. Ξεχάσουμε και τη γλώσσα. Που 400 χρόνια που είμαστε σκλάβοι δεν τη χάσαμε τη γλώσσα μας. Ευτυχώς. Όλες τις ενόρωσες επιγραφές. Τα Facebook, αυτά που τα λέμε. Δεν τα ξέρω αυτά. Όλα ξενόγλωσσα. Ελληνικό δεν υπάρχει. Έχουμε και αυτό το ελάττωμα. Αυτό το ελάττωμα το έχουμε. Ξενομανία. Ο Θεός. Να λυπηθεί τον κόσμο το και να το φωτίσει, διότι εάν πας σε μια άλλη χώρα, δεν βρίσκεις ούτε μία ελληνική γραφή. Έρχεσαι στην Ελλάδα και τα βρίσκεις όλα ξένα, χωρίς Ελλάδα. Χωρίς ελληνικό. Το λοιπόν, και φεύγουν τα δύο τώρα, η γλώσσα και η πίστη. Η ιστορία και έρχεται η πίστη. Στην πίστη όμως δεν μπορεί να αγγίξει. Δεν μπορεί να αγγίξει διότι όλος ο κόσμος είναι πιστός στο Θεό. Όλος ο κόσμος είναι πιστός στο Θεό. Και βλέπουμε τώρα το τελευταίο καιρό πολλή νεολαία να πηγαίνει στην Εκκλησία. Δόξαση ο Θεός. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι φαινόμενο. Νεολαία να κοινωνούν. Ξέρω κι εγώ παιδάκι μου, ξέρω κι εγώ γιατί έρχεται πολύ η νεότητα και εξομολογείται. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Λίγη προσοχή είναι αν υπήρχε και μπαίναμε μέσα στα στρατόπεδα. Άξιοι ιερείς, να συγκλονίσουν αυτά τα παιδάκια, ούτε βλασφημία θα υπήρχε. Αλλά είναι τα στρατόπεδα, είναι η συγκέντρωση της νεότητος. Και τα σχολεία είναι σχολεία, η στρατόπεδα. Αλλά αφήσανε αυτήν την νεότητα και έπεσαν στη θεά μπάλα. Ναι. Εκεί τι γίνεται. Λέω Θεέ μου, τούτος ο κόσμος όλος άλλαξε το Θεό και πιστεύει πάνω σε μια μπάλα. Ναι. Φοβερό πράγμα. Να σκοτώνονται, να αφανίζονται, να κάνουν τα πάντα. Ο ένας να μην θέλει να δει τον άλλο. Και όλοι είναι μέσα σε εκείνα τα γήπεδα και δίνουν του κόσμου τα χρήματα και έχουν υπερπλουτίσει αυτοί που είναι. Για να κοτσάρουν. Βέβαια. Άμπλουτοι, όχι απλά πλούτοι. Τα νεκρά με αυτά είναι. Το λοιπόν, ανέβηκε ο Κύριος ένα λαβαριμό εν φωνή σάρπιδος. Όταν ανέβαινε λέγει με βοή και με σάρπιγγες ουράνιες. Ανέβηκε ο Θεός στους ουρανούς και κάθεσαν εκ δεξιών του Πατρός του λέγει. Και παρακάλεσε τον Θεό. Πατέρα, ο ίδιος δηλαδή, μπορεί να ήταν στη γη, αλλά δεν έλειπε και από τον ουρανό. Μπορεί να ήταν στη γη, αλλά δεν έλειπε και από τα βάθη της θαλάσσης. Παντού ο Κύριος μας, όπου κοιτάξεις, είναι ο Θεός. Το λοιπόν, ανέβαινε ο Κύριος μας εκεί, όχι για τίποτε άλλο, διότι είπε, αν δεν πέσει ο κόκκος του σίτου, λέει, και αν δεν λιώσει, λέγει, δεν βλαστάει για να κάνει καινούριο καρπό. Το λοιπόν, αν δεν σταυρωθώ εγώ, λέγει, δεν θα πάρετε το Άγιο Πνεύμα. Άχι. Πρέπει να σταυρωθώ εγώ, να χύσω το αίμα μου εγώ, για να ανέβω, να παρακαλέσω τον Πατέρα μου να δώσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τώρα όλος ο κόσμος περιμένει αυτήν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και όλες οι μέρες αυτές είναι αναμονή. Είναι 10 μέρες. Σύμβολο των 10 ταγμάτων τα ουράνια τα οποία υπάρχουν στους ουρανούς. Στην 10η ημέρα στέλνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος λέει και ως γλώσσε πυρός και ήταν λέγει κατά η ώρα έρτη, κατά η ώρα 9 με 12 και άρχισαν οι μαθητές να λαλούν ξένες γλώσσες
ξένα δόγματα, ξένα διδάγματα, λέει. Και έλεγαν ότι εμέθησα. Αλλά η ώρα 9 το πρωί, λέει, δεν μεθάει κανένα. Κάτι βρήκανε, κάτι εσκεφτήκανε να αφανίσουν αυτό το θαύμα το φοβερό. Το οποίο ήταν ότι οι μαθητές μιλούσαν ξένες γλώσσες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα να δείτε ότι δεν μιλούσαν οι μαθητές ξένες γλώσσες. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μετέφραζε κάθε μια λέξη. Γιατί είσαι αγράμματοι. Ναι, αγράμματοι. Βέβαια, τώρα φωτίσαμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Στην Αθήνα υπήρχε ένας μεγάλος θεολόγος, ο Τρεμπέλας, αν τον θυμίστε, όσοι τον ξέρετε. Αυτός εκκλησιαζόταν... εκείνος έχει γράψει τόσα. Εκεί λοιπόν, στην Αθήνα, ο Παναγιώτης Τρεμπέλας, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο θεολόγος, ο μεγάλος θεολόγος. Όχι αυτός που έχει βγάλει την Αγία Γραφή. Αυτός έγραψε την Αγία Γραφή. Αυτό είναι, ο Τρεμπέλας, λέμε, είναι πιο... Είναι και η δύναμη, έγραψε και πιο καλή, πιο γνήσια. Την πάρουμε, αν την έχουμε εδώ στην... Όχι, είναι τρεις που έγραψανε την Αγία Γραφή, που τη μετέφρασαν. Είναι ο Παναγιώτης ο Τρεμπέλας, είναι ο Κολιτσάρας, είναι ο Σωτηρόπουλος. Ο Σωτηρόπουλος που ζει ακόμη, που είναι και ιεροκήρυκας. Ο Τρεμπέλας λοιπόν πήγαινε στον Άγιο Δημήτριο Αμπελοκήπων. Ναι. Εκεί πήγαινε και έκανε κήρυγμα κάθε ευθεία λειτουργία. Έγινε όμως και αυτό το μακελιό με τους Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη και ήρθαν πολλοί Κωνσταντινούπολίτες, μεταξύ αυτών ήρθαν και μια μητέρα με ένα γιο, η οποία δεν ήξερε γρή ελληνικά. Και πήγαινε στην εκκλησία κάθε μέρα και ο γιος λέει, τι πας βρε μητέρα, τι λέει στην εκκλησία. Εγώ σου δεν καταλαβαίνω, εγώ θα πηγαίνω, λέει. Εγώ θα πηγαίνω και δεν καταλαβαίνω. Το λοιπόν, μία Κυριακή φεύγει η μητέρα και πάει στο σπίτι και βρίσκει το γιο μετά από τη Θεία Λειτουργία. Κάτσε για μου, του λέει, να σου πω το κήρυγμα σήμερα στην εκκλησία. Το κήρυγμα. Να σου πω το κήρυγμα στην εκκλησία. Νόμισε το παιδί ότι κάτι έπαθε η μάνα. Και αρχίζει και του το λέει όλο το κήρυγμα που άκουσε. Χωρίς να αλλάξει τίποτα. Όταν έκουσε αυτό ο γιος, λέγει να σηκωθώ να πάω, λέει, στην εκκλησία να δω, να ρωτήσω, ήρθε κανένας ξένος. Άνοιγος το είπε, μιλούσε τουρκικά. Πήγε το λοιπόν, βρήκε την ώρα καλή όπως είμαστε εμείς τώρα, βρήκε και πίνανε ένα καφεδάκι, ένα τσαγάκι, ένα γαλατάκι. Χαίρετε, χαίρετε, καλώς του. Ήρθε να σας, τι θέλεις, ερωτού. Και μεταξύ πρώτος ο Τρεμπέλας, λέει, τι θέλεις βρε παιδί μου, του λέει, εσύ εδώ. Λέει, ήρθα να σας ερωτήσω, λέει, το κήρυγμα σήμερα, αν το έκανε κανένας Τούρκος θεολόγος. Λέει, ο Τρεμπέλας, τι ήθελες, λέει, να σου μιλήσω με τουρκικά. Μα ακριβώς τούτον ήρθα, για να μου πείτε ποιος σε μίλησε τουρκικά, λέει. Γιατί αυτό και αυτό η μητέρα μου σήμερα, λέει, άκουσε το κήρυγμα τα τουρκικά. Εκείνη τη στιγμή έβαλαν το σταυροκοπήθηκε ο κόσμος και είδαν ότι μιλούσε με ο Τρεμπέλας ελληνικά, αλλά το Άγιο Πνεύμα στην πίστη της γενικώς αυτή της έδωκε τουρκικά να ακούσει το κήρυγμα. Οι μαθητές λοιπόν την ημέρα εκείνη της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος μιλούσαν γλώσσα μία. Αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος, όσοι ήσαν εκεί μέσα εκεί,
άκουαν την ειδική τους γλώσσα. Και από το κήρυγμα του Πέτρου, του Αποστόλου Πέτρου εκείνη την ημέρα, 7.000 μετανόησαν. Επίστεψαν στον Θεό. Σήμερα εμείς κάνουμε κηρύγματα και ούτε ένας δεν μετανοεί. Κάτι μένει όμως, από αυτά που λέτε. Κάτι μένει. Κάτι μένει, βέβαια. Όχι, δεν μένει. Γι' αυτό είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος να μας αξιώσει, να δεχτούμε την ημέρα εκείνη με γονή εκκλησία, λέγει, και με ευχές πολύ μεγάλες και πολύ φοβερές, με έννοια πνευματική και με παράκληση στον Θεό για να πάρουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να μας αξιώσει να φτάσουμε την ημέρα εκείνη και καλή εβδομάδα.